την αγανάκτησή του εξέφρασε σε δηλώσει του μιλώντας για το θέμα πυρενλεουργία ο Δήμαρχος της Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας μετά πυρενλεουργία αν χρειάζεται να τροποποιηθεί ο νόμος να τροποποιηθεί εγώ εκείνο το οποίο δεν δέχομαι δεν δέχομαι ανθρώπους και μάλιστα το δημόσιο, του δημόσιου χώρου να παριστάνουν ότι δεν μυρίζουν, δεν βλέπουν, δεν ακούνε εγώ για το Δήμο μου αισθάνομαι ντροπή σε μεγάλες μέρες γιατί μια χρονιά βρωμούσε όλη η τη περιοχή της Πεπαντής να υπάρχει αυτό το φαινόμενο όχι από όλους, από κάποιους συγκεκριμένους ή υπάρχει πολιτεία για να προστατεύσει τον πληθυσμό ή δεν υπάρχει δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας πολίτη σε αυτόν τον τόπο που να μην έχει δυσφορήσει από τη δυσοδεία η οποία εκπέμπεται από κάποια πυρενελεουργία. Και δεν μπορεί ο Δήμαρχος όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να μην μιλάει. Και δεν μπορεί ο Δήμος να μην καλείται στα δικαστήρια όταν συνεκδικάζονται τρεις μηνύσεις του Δήμου. Να μην καλείται. Και ρωτώ γιατί. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν κάνουμε τις μηνύσεις για το Θεαθήνε, για επικοινωνιακούς λόγους. Και δεν καλούμαστε, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Λοιπόν, για κάποιου δεν υπάρχει μυρωδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ασθενεί στο νοσοκομείο λένε ψέματα. Δεν αισθάνονται δυσφορία. Η σκάλα που δεν μπορεί να σταθεί, οι κάτοικοι που δεν μπορούν να σταθούν, του φαίνεται, το φαντάζονται. Οι μελιγαλιότες το φαντάζονται. Και όλοι εμεί που ασκούμε κάποια μορφή εξουσία λέμε δεν συμβαίνει τίποτα. Πέρα βρέχει. Ε, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Πώς θα το κάνουμε. Τα λέγω με αγανάκτηση. Τρεις μηνύσεις από το 15 και δεν μας καλέσαν να μας πούνε. Λάθος κάνετε. Και δεν ομιλώ για όλους. Εντάξει. Ομιλώ για συγκεκριμένους.